Όλοι οι επιχειρηματίες λένε τώρα είναι μια χρυσή ευκαιρία. Αντέξαμε στην κρίση, πάμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε. Και αυτό το οποίο βλέπουν είναι ότι η αγορά σηκώνει, αναπτύσσεται, αλλάζουν τα δεδομένα. Είναι μια πολύ πολύ χρυσή ευκαιρία. Χρυσή ευκαιρία, μας λέει και ο κύριος Σταϊκούρας, ο υπουργός οικονομικών, μας λέει ότι είναι χρυσή ευκαιρία για το μέλλον, από τη Φθιώτιδα. Έγινε η εκδήλωση επιμελητηρίου εκεί. Συναντήσαμε τους κρεοπόλους που θα μας εκπροσωπήσουν στον διεθνή διαγωνισμό. Είχαν επίδειξη στην εκδήλωση του επιμελητηρίου Φθιώτιδας. Μιλήσαν όλοι οι πολιτικοί εκπρόσωποι. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία γιορτή. Ήμασταν εκεί. Ας ακούσουμε και τα μηνύματα που μας δίνει η Φθιώτιδα. Εκτιμώ ότι με την κυβερνητική πολιτική την οποία ήδη υλοποιούμε και προσδοκούμε με μεγαλύτερη ένταση και έκταση να υλοποιήσουμε στο μέλλον, όχι μόνο να σταθεροποιηθούν οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, μεγάλες, μεσαίες και μικρές, αλλά ουσιαστικά να προχωρήσουν και σε προσλήψεις, σε νέες θέσεις απασχόλησης και σε ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Ναι, αισιοδοξούμε. Γιατί μόνο εκεί πρέπει να κοιτάμε, αν θέλουμε να λέμε ότι όλοι μας, τα επιμελητήρια, οι οικονομικοί φορείς, η αυτοδιοίκηση, πετύχαμε αυτό που μας έδωσαν εντολή οι πολίτες να κάνουμε. Πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας προς τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία αποτελεσμάτων και τη διάχυσή του στην κοινωνία. Να είναι μια χρονιά που θα διαμορφώσει τις προϋποθέσεις, ο επιχειρηματικός κόσμος να πάει μπροστά. Να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε οι κόποι που τους κρατούσαν όρθιους τα προηγούμενα χρόνια να βρουν έναν ανοιχτό ορίζοντα για να προκόψουν και αυτοί και οι οικογένειές τους και οι περιοχές συνολικότερα. Τα τελευταία δύο χρόνια, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, πιστεύω ότι κάθε εξάμηνο, κάθε χρονιά θα είναι και καλύτερη. Οπότε οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Η ευχή μου είναι να έχουν καλές δουλειές. Να έχουν δουλειές, να αναπτύσσονται οι ίδιοι για να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Αλλά στη θέση που είμαι, δεν πρέπει να μένω στις ευχές. Αισιοδοξούμε και προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα, ούτως ώστε να μην είναι σαν αίσθηση η αισιοδοξία, αλλά πραγματικά να τη δουλέψουμε και να έχουμε αποτελέσματα. Η ελπίδα αλλά και η αιχμή του δόρατος της πατρίδας για την ανασύνταξή της και για να γυρίσουμε σελίδα είναι τα επιμελητήρια. Το δικό μας επιμελητήριο με μεγάλη εμπειρία και πολύ καλό στελεχειακό δυναμικό είναι η ελπίδα της περιοχής μας. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση είναι να υπάρχει άριστη συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα το 2020 θα πρέπει να είναι η χρονιά της. Δημιουργούμε χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να εξυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις τους. Δημιουργούμε μια υπεραξία γύρω από τα εμπορικά υλικά σήματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας πολύ τα τοπικά προϊόντα απέναντι στην παράνομη οικονομία στο παρεμπόριο. Δεν έχουμε μπει 100% στο δρόμο που θέλουμε. Πιστεύουμε όμως με τη συνέργεια, τη συνεργασία όλων και της πολιτείας και της περιφέρειας αλλά και των επιχειρηματιών να έχουμε ένα καλύτερο αύριο που τόσο πολύ το ζητάει η επιχειρηματική κοινότητα μετά από τα μνημόνια που πέρασε. Στη Σεραία Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Μίζωνα περιοχή νοφύτερης σχηματαρίου έχουμε κάνει πολλά βήματα, το σημαντικότερο εκ των οποίων είναι η ίδρυση του βιομηχανικού πάρκου για την εξυγίαση του Ασοπού και για την ανάπτυξη της περιοχής. Εμείς σαν εταιρεία έχουμε πολλά χρόνια υποστηρίξει την αποκεντρωμένη ανάπτυξη, έχουμε μεταφέρει την έδρα μας στην Αταλάντη. Η χρονιά η φετινή για μας είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη γιατί πραγματοποιούμε μια μεγάλη επένδυση εγκαθιστώντας μια καινούργια γραμμή εμφιάλωσης μεγάλης παραγωγικής ικανότητας και τεχνολογία αιχμής που θα μας δώσει δυνατότητες που δεν είχαμε μέχρι σήμερα. Προσπαθούμε να αναδείξουμε την αρχαία τέχνη του Κρεοπόλη και να την παντρέψουμε με την ελληνική γαστρονομία, με τοπικά προϊόντα και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να μου πείτε λιγάκι για τον διαγωνισμό τον οποίο θα συμμετάσχετε και αν πιστεύετε ότι μπορεί να πάει καλά η ελληνική ομάδα. Είναι η δεύτερη φορά που η ελληνική ομάδα λαμβάνει μέρος στο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Κρεοπολών. Το 2018 στο Belfast της Ιρλανδίας βραβευτήκαμε για το καλύτερο μπέργκερ του κόσμου, μια υποκατηγορία βραβείων. Το 2020 στο Σακραμέντο της Καλιφόρνιας το βάρος είναι μεγαλύτερο νομίζω. Είστε έτοιμοι? Ετοιμαζόμαστε, είμαστε σίγουρα πιο έτοιμοι από την πρώτη φορά γιατί την πρώτη φορά δεν ξέραμε. Πάμε για ό,τι καλύτερο.